χρόνο εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, 9 λεπτά μετά τις 12 με τις ραδιοαλχημίες. Σήμερα Τρίτη, 12 του Μάρτη. Καλή Σαρακοστή σε όλες και σε όλους μετά το δεκαήμερο, δωδεκαήμερο των αποκριάτικων εκδηλώσεων που ολοκληρώθηκαν εδώ στην πόλη μας. Επιστρέφουμε και επιστρέφουμε σήμερα στις ραδιοαλχημίες με κινηματογραφικό τόνο. Όπως σας είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Νίκου Κορού, να μιλήσουμε για τη νέα του ταινία, το Μια νύχτα στην κόλαση, που έχει ξεκινήσει ήδη να προβάλλεται στη χώρα μας, αλλά αυτή τη βδομάδα έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι θα ξεκινήσει από την Πέμπτη να προβάλλεται και στην πόλη μας. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω, καλημέρα και από μένα, καλή Σαρακοστή σε όλους, να πούμε και καλό χειμώνα. Ναι, πραγματικά έχουμε μια μεταλλαγή από άνοιξη σε χειμώνα, έχουμε μια μέρα η οποία μας έχει βάλει πάλι σε ένα χειμερινό mood. Στην κονσόλα του ήχνου ο Θόδωρος Παπατσίμπας, εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στους 100,2 και 100,6 FM και βέβαια στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση webradio.ert.gr / Κοζάνη. Με τι ξεκινήσαμε, Νίκο? Ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο μουσικό μοτίβο που έγραψε για την ταινία μας ο πολύ αξιόλογος, ταλαντούχος και τακτικός συνεργάτης και φίλος ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου. Οπότε να ακούσουμε έτσι το μουσικό αυτό θέμα του Γιάννη Παπαδημητρίου και σε λίγο να αρχίσουμε να μιλάμε και να πούμε περισσότερα, να μιλήσουμε αναλυτικά για το νέο σου δημιούργημα, έτσι. Ναι. Οπότε πάμε να το ακούσουμε. Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό δείγμα από τη μουσική που έγραψε για την νέα ταινία του Νίκου Κορού. Ξανασυνεργάζεσαι με τον... Με τον Γιάννη επανειλημμένα, πολλές φορές. Έχετε κοινούς κώδικες αισθητικής. Ναι, ναι, και μ' αρέσει η μουσική που γράφει ο Γιάννης γενικά. Mm-hmm. Βέβαια, έχω συνεργαστεί και με άλλους αξιόλογους μουσικούς σε κάποιες ταινίες, όπως ο Λάζαρος, ο Σαμαράς, ο Στάθης, ο Άνινος, που και αυτοί είναι εξαιρετικοί. Αλλά ναι, ο Γιάννης είναι και πιο κοντά, είναι πιο άμεση συνεργασία και είναι πολλές οι ευκολίες. Λοιπόν, Νίκο, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έχουμε μια νέα ταινία η οποία έρχεται 3 χρόνια μετά την Ουτοπία. Αν δεν κάνω λάθος, το 2016 είχε προβληθεί. Κοντά τρία χρόνια. Έχουμε λοιπόν το Μια νύχτα στην κόλαση. Mm-hmm. Θέλω να ξεκινήσεις να μας πεις έτσι πώς σου ήρθε στο μυαλό όλο αυτό το σενάριο, να μας πεις για τη δημιουργία της ταινίας, τέλος πάντων να δούμε λίγο τι σε όδησε να την φτιάξεις. Πάντα μια ταινία, έτσι, μια ανεξάρτητη παραγωγή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ένας Γολγοθάς πραγματικός, όχι απλά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα ξεκινήσω να λέω και αν τυχόν γίνω φλίαρος θα με διακόψεις. Θα σε αφήσουμε να πεις αυτά που θες να πεις και αναλυτικά. Ναι. Ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, είχα από το 2014 συγκεκριμένα σκεφτόμουν μια ιστορία, έτσι, μια τρελή ιστορία. Όλες οι ταινίες μου είναι πάνω σε τρελές ιστορίες δικές μου. Που άρχισα λίγο να την επεξεργάζομαι, τι λέω σε φίλους όπως κάνω πάντα. Και κάποια στιγμή σε ένα φεστιβάλ που ήμασταν μαζί με την Ελένη τη Βουδουράκη, τη φίλη μου που τραγουδάει και στην ταινία μας η Ελένη, της το λέω και μου λέει, είναι μια εξαιρετική ιδέα και λέω το βάλω μπρος. Μου λέει φυσικά και το βάλεις. Και κάπως έτσι, αυτό είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Και άμεσα ξεκινώ να βρίσκω συντελεστές, αυτά, το ένα το άλλο. Βέβαια στην αρχή τα πράγματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και ειδικά για το τεχνικό κομμάτι, γιατί μου ήταν δύσκολο να βρω συνεργάτες στο τεχνικό κομμάτι. Υπήρχαν οι γνωστές Κασάνδρες, άτυπας να κάνεις και το ένα και το άλλο. Βέβαια για μένα αυτό δρά λίγο αντίστροφα, επειδή είμαι λίγο ξεροκέφαλος και από ελάττωμα μου έχει βγει ίσως προτέρημα, δεν ξέρω.
ό,τι μου λένε, ξέρω εγώ, ότι δεν γίνεται και είναι απίθανο κλπ. Εγώ με τα μούτρα εκεί. Τέλος πάντων. Σου δίνει κίνητρο μεγαλύτερο. Πολύ μεγάλο κίνητρο, σε πληροφορώ. Και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τα γυρίσματα μετά από έτσι αναζήτηση συνεργατών τον Απρίλη του 2017. Εδώ στην Κοζάνη με τον Κωνσταντίνο τον Μανουσαρίδη και τον Μιχάλη τον Ντεμέλκο που κάναμε τις πρώτες λήψεις που ήταν και αρκετά δύσκολες. Mm-hmm. Συνεχίστηκε το Μάιο στην Αθήνα, στα γυρίσματα της Αθήνας που για μένα ήταν μια ονειρική εμπειρία και συνεργασία. Η και του Λαϊφίνου μας είπε το ναι για να κάνει τον βασικό ρόλο της γερόντισσας. Η Αλίκη Παπαχελά επίσης πολύ αξιόλογη ηθοποιός που τα έχει παρατημένα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά mm-hmm. της δώσαμε λίγο το ερέθισμα να είναι μαζί μας. Η Άννα η Πορφύρη, να πούμε για το Σταμάτη τον Παγασέο που κάνει ένα ρόλο που στην ταινία που στην αρχή το πρόριζα για μένα. ένα λεπρό εν πάση περιπτώσει και μάλιστα συζήταγα και για το μαγιγιάζ με την Άνση τη Χαρίση κλπ. Τελικά ο Σταμάτης προθυμοποιήθηκε να είναι στην ταινία και λέω εντάξει αυτό ταιριάζει στο Σταμάτη και το άφησα εγώ. Και κάνουμε στην Αθήνα τα γυρίσματα μια ομάδα ατόμων ανάμεσά τους και ο Παναγιώτης ο Μανούσης, να το τονίσω αυτό, ο φωτιστής ο οποίος πέρα από το ότι ήταν φίλος από τα παλιά και από το Διπεθέ Κοζάνης τον θυμάμαι να έρχεται στα γυρίσματα με ένα τσουβάλι με προβολής και να λέει πάρτε τους και κάντε τους ό,τι θέλετε. Αυτό που ναι. θυμάμαι, κάτι τελευταίο, ναι. ήταν ότι αυτές τις μέρες που κρατήσαν τα γυρίσματα ήταν τόσο όμορφη η ατμόσφαιρα και λέω κρίμα που εγώ δεν μπορούσα να είμαι 100% σε αυτό το παρεΐστικο κλίμα. Γιατί ξέρεις, όταν το διοργανώνεις εσύ, έχεις το νου σου για το φωτισμό, για την κάμερα, για τον ήχο, για τις ερμηνείες, για. Είναι πίεση και άγχος. Ήμουνα κατά ένα μέρος. Και εύχομαι κάποτε να επαναληφθεί και να μην είμαι εγώ ο βασικός οργανωτής, είναι κάποιος άλλος. Τα γυρίσματα στην Αθήνα σε ποιες περιοχές έγιναν εκεί? Γίνανε σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Στο κέντρο. Στο κέντρο. Στα Εξάρχεια. Που είχε έτσι μια διακόσμηση η Άννα Ικούρα, επίσης φίλη του, είχε επιμεληθεί. Ήταν δικό της το σπίτι. Το κάναμε και κάποιες μέρες που πιστεύαμε ότι δεν θα είχαμε εξωτερικούς θορύβους κλπ. Γιατί τα σπίτια δεν έχουν τόση μόνωση εκεί. Δυστυχώς είχαμε και εκεί πολλές δυσκολίες. Αλλά στο τέλος με επιμονή και υπομονή το φτιάξαμε. Είναι η πρώτη ταινία στην οποία τα γυρίσματα γίνονται εκτός του νομού, εκτός της περιοχής. Εκτός του νομού, ναι. Ναι. Γιατί ναι. στην Ουτοπία νομίζω ότι είχε γυριστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο νομό. Εξ ολοκλήρου στο νομό, στη Σιά της, στο ναι. Οπότε τώρα εδώ έχουμε μια έτσι, επέκταση. Έτσι. Διευρύναμε λίγο τους κύκλους. Δηλαδή η παραγωγή είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Έτσι. Να συγκεντρώσεις τα άτομα, να πας μακριά. Βέβαια. Βέβαια. Έχει πολύ περισσότερα έξοδα. Έξοδα ναι. Αλλά οι δυσκολίες ήταν στο πώς θα βρεις ημερομηνίες που θα είναι διαθέσιμα όλα αυτά τα άτομα να έρθουν. Και η προσέγγιση αυτών των ηθοποιών που μιλάμε ότι σε αυτή την ταινία παίζουν επαγγελματίες ηθοποιοί και ερασιτέχνες βέβαια. Αλλά η προσέγγιση αυτών των ηθοποιών πώς έγινε, μέσα από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις? Φυσικά. Μέσα από τις διαπροσωπικές ναι. σχέσεις. Δεν υπήρχαν δηλαδή κάποια links, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι οι οποίοι στις πρότειναν? Όχι, εγώ άμεσα. Δεν... Άμεσα. Ναι, άμεσα. Και ήταν θετικοί όλοι τους και πολύ θετικά ήρθανε και κάνανε αυτό. Και αυτό που λέγαμε και πριν εκτός αέρα, ότι πραγματικά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την Κέτι Φίνου να παίζει κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί την έχουμε συνυφασμένη με ένα άλλο είδος κινηματογράφου. Ναι, το είχα συζητήσει αυτό με την Κετούλα. Βέβαια την έχω δει και στο θέατρο σε κάποιους ρόλους και ναι. η Κέτι είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί mm-hmm. όπως ο κόσμος δεν το ξέρει. Πιθανόν δεν την έχει δει στο θέατρο. Ακριβώς. Εγώ επειδή είχα την τύχη να τη δω, η Κετούλα δεν έχει κάνει άλλο δραματικό ρόλο στο σινεμά πέρα από τους επικίνδυνους του Δαλιανίδη. Mm-hmm. Πάντα ήταν σε κωμωδίες, το κορίτσι του Στάθη κλπ. Έχει κάνει όμως ανάλογους ρόλους στο θέατρο. Ήταν πάντα εξαιρετική. Από εκεί δηλαδή είχες την εικόνα αυτή. Βέβαια, έτσι. Ναι. Είχες δει ότι μπορεί να σηκώσει το ναι. βάρος ενός τέτοιου ρόλου. Την Κετούλα την εκτιμώ πολύ και ως άνθρωπο. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος η Κέτι. Πόσο σημαντικές είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις για να κάνεις μια ταινία? Δηλαδή παίζει ρόλο η φυσικά και παίζει. Φυσικά και παίζει. Mm-hmm. Για να έχεις, να έχεις και εσύ μια ασφάλεια. Και μια σιγουριά ότι θα έχεις όμορφο κλίμα, γιατί είναι απαραίτητο το όμορφο κλίμα σε μια δουλειά. Δεν μπορεί να είναι οι εχθροί μεταξύ τους. Και να... Είναι κάτι που εγώ στις ταινίες που τουλάχιστον διοργανώνω προσπαθώ να τα αποφύγω. Να υπάρχουν μαλώματα, και δηλαδή δεν το επιτρέπω. Mm-hmm.
Σου έκανα αυτή την παρένθεση. Έλεγες για τα γυρίσματα στην Αθήνα. Εκεί κράτησαν αρκετό καιρό τα γυρίσματα. Λίγες μέρες κράτησαν. Μέρες. Και να πω και βέβαια και τη συμβολή της φίλης μου, της Αλίκης Παπαχέλα, η οποία παρόλα τα προβλήματά της με αυτή την περιβόητη υπόθεση με το City Plaza, το οποίο κάποτε πρέπει να δοθεί δικαιοσύνη σε αυτό όλο το σκηνικό που γίνεται, που το έχουν καταπατήσει το ξενοδοχείο της, ένα σωρό επαγγελματίες αλληλέγγυοι που παίρνουν λεφτά από αυτό το πράγμα, από επιδοτήσεις, από μοικιό του εξωτερικού, τα έχει βγάλει αυτά η Αλίκη. Κάποτε πρέπει να γίνει κάτι, γιατί δεν πάβει να είναι μια καταπάτηση προσωπικής περιουσίας, το οποίο χρεώνεται η Αλίκη. Και το χρεώνεται με χιλιάδες ευρώ που φτάνουν πλέον το εκατομμύριο. Από έξοδα, από ΔΕΗ, από νερό, από έμφυα, μένουν άλλοι στο ξενοδοχείο, κάνουν αυτές τις business που κάνουν, και ό,τι λογαριασμοί τους, οποίους η Αλίκη φρόντισε να σταματήσει, να μην υπάρχει ούτε ΔΕΗ ούτε νερό, γιατί απλούστατα το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί. Και όμως δεν έχει κοπεί τίποτα, ούτε καν οι φόροι, τους οποίους χρεώνεται η ίδια. Αυτό, αν μπορεί να ακουστεί έστω και από εδώ. Μάλιστα. Ναι. Σημαντική και αυτή η αναφορά σου, Νίκο. Τα γυρίσματα στην περιοχή μας, να μιλήσουμε λίγο και για αυτά. Ναι. Που έγιναν, πώς έγιναν, κάτω από ποιες συνθήκες. Τα γυρίσματα. Είναι και λίγο δύσκολη εδώ η περιοχή με τον καιρό, με αυτά, πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ. Ναι. Αλλά είχαμε και τα πιο όμορφα ντεκόρ εδώ στην περιοχή. Έπρεπε να γίνουν θερινές ώρες, θερινές μέρες. Να είναι πράσινα έτσι τα ντεκόρ μας και αυτά, γιατί αναφερόμαστε σε αγρότες, σε χωράφια και όλα αυτά. Και αναγκαστικά γίνανε καλοκαίρι. Καλοκαίρι του 17. Καλοκαίρι του 17. 17. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και για μένα μπορώ να σου πω, δηλαδή, έτυχε στις μέρες των γυρισμάτων να χάνω καθημερινά και από ένα δικό μου άτομο. Και να πρέπει να είμαι 20 ώρες στο πόδι προκειμένου να τα απεξέλθω. Αλλά αν εσύ χάσεις το μπούσουλα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ίσως είναι και μια διέξοδος πολλές φορές αυτό. Πάρα έτσι. Πολύ. Απ' την άλλη, έτσι, την το άλλη, ναι. Έτσι το είδα. Έτσι έπρεπε να το δω. Ναι. Συν ότι είσαι εργαζόμενος, εργάζεσαι στην περιφέρεια, έτσι. Ναι, στη βιβλιοθήκη. Πέρα από αυτό. Ναι. Πέρα από αυτό, εντάξει, είναι άλλες ημέρες της εργασίας. Παίρνεις τα πισάδια και λοιπά, ναι, και το βολεύεις, ναι, αυτό. Αλλά ήταν και το ψυχολογικό φόρτος αυτός. Ήρθε ο Νεκτάριος ο Σουλδάτος από την Αθήνα που μας έκανε ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων. Ήρθε και ο Δημήτρης Ωράδης από τα Γιάννενα. Εξυπακούεται ότι θα αναφέρουμε όλους τους συντελεστές. Θα τις πούμε κάποια στιγμή βέβαια. Και κάναμε αυτά τα δύσκολα γυρίσματα, όπου κάναμε και ανοιχτό κάλεσμα. Ανταποκρίθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Ήρθανε ακόμα και από Θεσσαλονίκη, από Καστοριά. Και ήταν όλοι μέσα στο κλίμα. Τους είχα πει 5 πράγματα στην επικοινωνία μας πριν και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ήταν πολύ συγκινητικό το ότι ήρθαν όλοι μέσα στο κλίμα που τους είχα περιγράψει. Τα γυρίσματα έγιναν. Και να πω λίγο και κάτι τελευταίο, γι' αυτό και όποιος δει την ταινία θα παρατηρήσει ότι στην ταινία δεν υπάρχουν κομπάρσοι. Ακόμα και ο πιο μικρός ρόλος έχει τη σημασία του. Μάλιστα. Τα γυρίσματα εδώ στον νομό, σε ποιες περιοχές έγιναν? Γίνανε. Γιατί έχει και πολλά υπαίθρια, έτσι. Βέβαια, ναι. Καταρχάς έγιναν στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο, που τα περισσότερα, στο κτήμα της Τάσας της Χιόμου, που να είναι καλά, μας έδωσε ό,τι μας χρειαζόταν, απλόχερα η Τάσα. Στο κτήμα Τσιμόπουλου, ο Βαγγέλης, ο Τσιμόπουλος μας το παραχώρησε για να κάνουμε εκεί πάρα πολλά γυρίσματα. Σε κάποιες άλλες τοποθεσίες όμορφες εδώ της πόλης, στη Σιάτιστα επίσης, στο. Ήταν ένα μέρος που σε εμπνέει. Στο μουσείο, βέβαια. Σιάτιστα. Γιατί πήγες και στην άλλη. Στην και στην προηγούμενη. Ναι. Στην προηγούμενη τα γυρίσματα τα κάναμε στο κάτω στενό, τώρα εδώ πιάσαμε το πάνω στενό. Πολύ ωραία. Και στο αρχοντικό της Τατιάνας της Δέρου, που λειτουργεί και ως μουσείο. Εκεί είχαμε ένα θαυμάσιο ντεκόρ. Και σε διάφορες περιοχές, στο μουσείο μετά εδώ. Που μας το παραχώρησε ο Δήμος και ο Οργανισμός Νεότητας Κοζάνης. Είχαμε γενικά πολύ όμορφα σκηνικά δεκόρ. Βέβαια, πιστεύαμε ότι τα γυρίσματά μας τελειώσαν τον Οκτώβρη του 2017. Αν πόσο γελαστήκαμε. Ξεκινήσαμε στο μεταξύ το μοντάζ από το Σεπτέμβριο του 2017 με τον Ηλία τον Χαρίση, που το ψηλαφίζαμε πάρα πολύ, αυτό κι αν είχε. Και βέβαια ο Ηλίας είναι στον Καναδά και εγώ του έλεγα τις οδηγίες με πόσα word, με πόσα δοκιμαστικά βίντεο, δηλαδή είχε ώρες ατέλειωτες καθημερινά. Μια διαδικασία που τελείωσε πρόσφατα, από το Σεπτέμβριο του 2017, και ξανά να το αλλάξουμε, να κάνουμε ένα ράνουμε. Εν τω μεταξύ, το θέμα μας ήταν ο ήχος.
Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τον ήχο. Όσο και περισσότερο εξωτερικά είναι τα πλάνα, που ήταν τα περισσότερα, είχαμε θέμα. Δεν περνούσε αυτός ο ήχος. Απευθύνθηκα σε επαγγελματίες, ηχολήπτες κλπ. Ζητάγανε πάρα πολλά λεφτά που δεν μπορούσα να τα δώσω. Και κάθισα, διάβασα και στρώθηκα να το αναλάβω εγώ. Μαθήματα ηχοληψίας. Μαθήματα ηχοληψίας, κανονικότατα. Και κάθισα, δούλεψα την κάθε σκηνή, γιατί η μισή ταινία έχει ηχητικά εφέ. Αυτά τα ηχητικά εφέ τα έψαξα με τη βοήθεια μιας φίλης μου από την Αθήνα και σκέψου τώρα, δούλευα σε μια σκηνή με 15 ηχητικά παράλληλα κανάλια, ούτως ώστε να έχω την ακρίβεια του ήχου που ήθελα. Αυτό όλο μου πήρε ένα εξάμηνο. Ένα εξάμηνο. Συνετέλεσε αυτό στο να καθυστερήσει, δηλαδή να βγει η ταινία, ή ούτως ή άλλως, ναι. Το ήξερα κατά βάθος ότι θα καθυστερούσε. Ή ο προγραμματισμός ήταν για το 19. Ο προγραμματισμός έλεγε άλλα. Πέσαμε εντελώς έξω ένα χρόνο. Ναι, έλεγε ας πούμε το 18, εντάξει, ότι θα βγει. Αλλά το ήξερα ότι θα έχουμε καθυστέρηση, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που ήθελα. Και ήθελα να το κάνω όπως ακριβώς το είχα φανταστεί. Χωρίς να κάνω επιπτώσεις. Πιστεύω να μην διαψευστώ. Αλλά αναγκάστηκες να ασχοληθείς και με αυτό το κομμάτι, έτσι. Ναι, ναι. Και, να... και τελικά κάναμε το αρχείο του ήχου, το οποίο το έδωσα σε έναν επαγγελματία ηχολήπτη και φίλο στην πορεία, γιατί το γνώρισα στην επεξεργασία τον Δημήτρη τον Στασινό, ο οποίος επιμελήθηκε τον ήχο και είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και βέβαια, ένα μεγάλο θέμα που είχαμε ήταν τα οπτικά εφέ. Τα οπτικά εφέ. Εκεί να δεις. Πιο απαιτητική αυτή η ταινία, έτσι. Ναι. Από την προηγούμενη. Ναι. Πιο απαιτητική. Πολύ πιο απαιτητική. Πολύ πιο απαιτητική. Αφού περιπλανήθηκα κι εγώ σε ανθρώπους που λέγανε ότι ξέρουν αυτά το ένα το άλλο, είχα μια καθυστέρηση πολλών μηνών. Εμφανίζεται ο φίλος μου ο Παναγιώτης Ωνάκος, που κάνει και ένα βασικό ρόλο στην ταινία, και μου λέει: γνωρίζω κάποιον επαγγελματία και πολύ καλό και βραβευμένο. Μου τον σύστησε. Ήταν ο Κώστας ο Μανταλιάς, τα Γιάννενα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή κατάλαβε τι ήθελα. Δηλαδή, ειδικά εφέ που να μην είναι το παραμύθι και το animation, αλλά να είναι απλά, αφαιρετικά και να εντυπωσιάζουν αλλά και να τρομάζουν. Γιατί η ταινία τρόμου κάνουμε. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη δυσκολία. Το παλέψαμε και εκεί. Γενικά δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο από την αρχή. Μιλάμε για μια ταινία που γίνεται χωρίς budget, έτσι. Ναι, πέρα από αυτό. Με προσωπικά έξοδα, ναι, με προσωπικό, ναι, χρόνο. Πολύ χρόνο. Πολύ... Και μόνο τα τσιγάρα που έχω καπνίσει. Για να κάνω όλο αυτό τον ήχο. Και ένα άτομο να συντονίσει τόσα πράγματα, να μαζέψει το ποιού. Όσον αφορά τα κουστούμια αυτά. Α, είχαμε. Ναι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Μας βοήθησε και το Διπεθέιο. Και το Διπεθέιο. Και ο καθένας ξεχωριστά. Είχαμε εκεί και τα παιδιά από μόνα τους τρέχανε για να βρούνε και να. Σε αυτό δεν. Πάντως είναι σημαντικό. Η Εύη Χλιαρά και ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος που τα έχουν. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που είπες στην αρχή, Νίκο, ότι υπήρχε μεγάλη διάθεση συμμετοχής, εθελοντική συμμετοχής. Πάρα πολύ, έτσι. Πάρα και αυτό πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μια ταινία αυτοχρηματοδοτούμενη, ναι, και μια ταινία που. Μια ανεξάρτητη παραγωγή. Μα δεν υπάρχουν χρήματα, μην το λέμε αυτοχρηματοδοτούμενοι. Ναι. Κάποια έξοδα που υπάρχουν στο πέρα δόθε. Ναι, ναι, ναι. Χρήματα δεν έγινε. Κανένας δεν ήρθε με οικονομική αξίωση για να αμυφθεί γι' αυτό. Μια ανεξάρτητη παραγωγή, μια ανεξάρτητη που παραγωγή γίνεται νομπάτε στην περιφέρεια. Έτσι. Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Όχι. Καθόλου. Δηλαδή, πραγματικά αξίζουν πολλά μπράβο στο να γίνονται τέτοιες δουλειές από στην κυριολεξία από το μεράκι ενός ανθρώπου, έτσι. Πολλών ανθρώπων. Ναι, την κεντρική ιδέα και τη δύσκολη το όλο στήσιμο του. Και να πω και κάτι άλλο πέρα από τις δυσκολίες. Επίσης, πολύ μεγάλη δυσκολία είχαμε και με το τραγούδι για να βγει όπως έπρεπε. Ο Γιάννης μου λέει, με πέδεψε αυτό το τραγούδι, το εξαιρετικό τραγούδι, έτσι, στίχους της Κατερίνας της Πολιτίδου. Θα το ακούσουμε. Βέβαια, και επίσης και στην ηχογράφηση με την Ελένη τη Βουδουράκη, την σπουδαία αυτή, το χαρισματικό αυτό άτομο. Μέτζο σοπράνο της λυρικής σκηνής, που δεν μπορούσε να φανταστώ να το πει άλλος αυτό το τραγούδι εκτός της Ελένης. Δύσκολο τραγούδι. Δηλαδή, και μόνο που το άκουγα όπως μου το εξηγούσε ο Γιάννης, το φανταζόμουν εγώ μόνο με τη φωνή της Ελένης.
Θα πάρεις μια ανάσα, Νίκο, γιατί ναι. Σε έχουμε κουράσει εδώ πέρα. Καθόλου. Σε ρωτάμε. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έτσι κάνουμε, φτάνουμε ακριβώς στο ημίωρο της εκπομπής μας. Μιλάμε μισή ώρα. Όχι, 20 λεπτά. Θα πάμε λίγο να ακούσουμε Πάνο Χατζηδάκη. Ναι. The Death of Blue. Από και την ταινία Blue, μια από τις πολύ έτσι, λιγότερο γνωστές και παραγνωρισμένες δουλειές του Χατζηδάκη. Θέλαμε η μουσική είναι... σήμερα να την επιμεληθείς να εσύ και να είναι κινηματογραφική, να είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Ωραία. Και στο δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς 33 λεπτά μετά τις 12 εδώ στις Ραδιοαλχημίες που σήμερα έχουν κινηματογραφικό χρώμα. Φιλοξενούμε τον Νίκο Κουρού. Μιλάμε για την νέα του ταινία, Μια νύχτα στην κόλαση. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια αναλυτικά στις μέρες προβολών και στις ώρες. Mm-hmm. Την Πέμπτη, να πούμε. Την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, στις 9.30 ώρα στην κάτω αίθουσα του Ολύμπιον. Έχουμε, ας το πούμε, την επίσημη πρεμιέρα μας στην Κοζάνη. Με είσοδο ελεύθερη, ναι. Θα βάλουμε όπως είχαμε κάνει και στην Ουτοπία ένα κουμπαρά. Όποιος θέλει, ρίχνει ό,τι θέλει, το ποσό που θα μαζευτεί, που ελπίζουμε να είναι ένα αξιοπρεπές ποσό, να πάει σε έναν συμπολίτη μας που αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Νίκο, στην Αθήνα έχει προβληθεί η ταινία, έτσι. Ναι. Πότε ξεκίνησε εκείνη? Αρχές Φλεβάρι. Αρχές Φλεβάρι, έτσι. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα και στην ιδιαίτερη πατρίδα. Και στην ιδιαίτερη πατρίδα και το συζητάμε και σε άλλες πόλεις, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει σε αυτό. Mm-hmm. Χωρίς να έχουμε κάποιον διανομέα επίσημα, δηλαδή ό,τι κάνεις το τρέχεις από μόνος. Και από φίλους που έχουν την καλή διάθεση. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι να ολοκληρώσεις όσον αφορά τα γυρίσματα και όσον αφορά τους ηθοποιούς και την ταινία. Τι να πω, με έχουν συγκινήσει όλοι. Όλοι, από τον πρώτο στο τελευταίο. Και πάντα όταν βλέπω δηλαδή την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά, επαγγελματίες, αεραστέχνες, όλοι τους, συγκινούμε πάρα πολύ. Μιλήσαμε για τα θετικά, μιλήσαμε για τη συμμετοχή, για τον εθελοντισμό κλπ. Να πούμε και για την ηχογράφηση, με τον ήχο που είχαμε το θέμα και πόσο τα παιδιά όλοι πρόθυμοι να έρθουν εδώ στην αίρα Κοζάνης και τη μεγάλη, τη δική σας σύμπραξη σε αυτό, να κάνουμε ξανά τους διαλόγους για να έχουμε τον καλύτερο ήχο. Αυτό δεν θα το ξεχάσω εγώ τουλάχιστον. Άσχετα, αν από κάποιους επαΐοντες εδώ, ξέρω εγώ, ακουστήκανε κάποια σχολιάκια και μάλιστα στο ίντερνετ ότι χορηγεί η ΕΡΤ, ας πούμε, υπονοώντας διάφορες χιδεότητες. Εδώ να ξεκαθαρίσω, το έχω ξαναπεί βέβαια, ότι δεν υπήρχαν λεφτά στην παραγωγή μας.
ο κάθε άνθρωπος, το κάθε μέρος αυτού του συνόλου της ταινίας ήρθε με σκοπό το να δημιουργήσουμε ένα συνολικό ένα συνολικό αποτέλεσμα και τίποτε άλλο. Και όμως κάποιοι αυτό όλο πάνε να το διασύρουν και το κάνανε από την αρχή πολύ πριν εμείς κάνουμε το μοντάζ της ταινίας, σαν να την έχουν δει, ας πούμε, την ταινία. Υπήρχαν κάποια αρνητικά, στα όρια της εμπάθειας, σχόλια. Χιδέα σχόλια, αρνητικά, σχόλια. Κοίταξε, το αρνητικό και το θετικό. Βλέπω μια ταινία, μου αρέσει, λέω το θετικό μου σχόλιο. Δεν μου αρέσει, λέω το αρνητικό. Πώς να το πω εγώ αυτό ως κριτική αρνητική από τη στιγμή που δεν έχει γίνει ταινία και δεν την έχεις δει. Έτσι. Ναι. Οπότε είναι άκυρο το σχόλιο από την αρχή. Για μένα, για τη λογική τη δική μου, δεν ξέρω για τους άλλους. Αλλά αισθάνθηκα ότι έπρεπε να προασπίσω αυτό που κάνουμε, γιατί και πιο παλιά λέγανε για μένα, κάποιο μέσο συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν με νοιάζει και δεν με νοιάζει για μένα. Αλλά τώρα, για αυτό το συγκεκριμένο, όταν εσύ πας να στοχοποιήσεις μια προσπάθεια που γίνεται και με το να ρίχνεις και υπονοούμενα ότι αυτόν, ας πούμε, τον βοηθάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είχαμε και τέτοιες ιδεότητες. Αισθάνομαι ότι πρέπει να το σταματήσω αυτό το πράγμα και έδωσα την απάντηση που χρειαζόταν στο συγκεκριμένο και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βέβαια έρχονταν και κόσμος και μου έλεγε καλά του έκανες και μένα κάποτε μου έκανε αυτό, εσύ γιατί δεν μίλαγες όταν σου το έκανε? Δηλαδή αφήνεται ένα να βγάλει το φίδι από την τρύπα, ούτε αυτό με νοιάζει βέβαια, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι να βάζουμε το κάθε τέτοιο, έτσι, το κάθε παράλογο που βλέπουμε στη θέση του. Αλλιώς τι περιμένουμε, από μόνο του θα έρθει. Έτσι είναι. Τώρα, όσον αφορά τη διανομή της ταινίας, είπες, παίχτηκε στην Αθήνα. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιο ήταν το feedback, έτσι, εσύ πώς είδες να... Κοίταξε να δεις. Ήτανε πράγματα που τα περίμενα mm-hmm. ότι θα τα συναντήσουμε και τα συναντήσαμε, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή, όταν και εκεί υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, όταν, ας πούμε, εσύ κάνεις μια πρόσκληση σε δημοσιογράφους, κριτικούς κινηματογράφου και τους λες ότι αυτή η προβολή θα είναι δημοσιογραφική, ελάτε να την παρακολουθήσετε κλπ. Και αυτοί σου στέλνουν ως απάντηση, δώστε μας ένα link να τη δούμε, για να κάνουμε κριτική, που ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σου κάνανε ποτέ, όχι καλή κριτική, τον τόσο καλό λόγο να πούνε. Βέβαια και εκεί τους κόβεις, δεν τους το δίνεις. Αυτά τα ξέρω από την ουτοπία. Όταν έστελνα το link εγώ χωρίς να ξέρω και έβλεπα μετά κάτι τέτοια. Ναι. Δυστυχώς δεν κατάφερα να μην πάει το link σε όλους. Σε κάποιον συγκεκριμένο πήγε, ο οποίος πάλι ξέρασε, ο οποίος έχει τη γενική μας απαξίωση. Γενικά όμως τα σχόλια που ακούσαμε από τον κόσμο ήταν πανέμορφα. Νομίζω ότι είναι και πολύ διαφορετικό το να βλέπεις την ταινία στον κινηματογράφο από το να τη βλέπεις ένα link στον υπολογιστή σου, έτσι. Αυτονόητο. Δεν μπορείς να κάνεις. Πολλές φορές μπορεί να μην εκτιμήσεις και σωστά το καλλιτεχνικό έργο. Μια κινηματογραφική ταινία, έτσι, τη χάρη της όλη και την ομορφιά της την κερδίζει σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Γι' αυτό και σκιζόμαστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε ήχο, σε εικόνα. Τι να το κάνεις, ας πούμε, όταν έχεις σκοπό να τη βγάλεις στο ίντερνετ. Την κάνεις με άλλες προδιαγραφές στην τελική. Έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλο θέμα και ένας λόγος που εγώ προσωπικά δεν έχω βάλει ποτέ καμία ταινία μου, δική μου, να κυκλοφορεί στο ίντερνετ. Θεωρώ ότι την σκοτώνεις εσύ ο ίδιος. Άσχετα αν μπορεί να γίνει μέσω προβολή σε περισσότερο κόσμο, αλλά νομίζω ότι είναι σκότωμα αυτό. Η Ουτοπία ήταν μια ταινία η οποία είχε πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, έτσι, ναι, την προηγούμενη φορά. Τα περισσότερα φεστιβάλ από οποιαδήποτε άλλη ταινία, 16 φεστιβάλ. 16 φεστιβάλ, ναι, και στο εξωτερικό και, ναι, ναι, και στη χώρα μας. Θυμάμαι ότι είχες πάει στην Κύπρο. Κύπρο, στην Κύπρο, ναι, στο, ναι, Μαρόκο. Στο Μαρόκο. Εκεί, ναι, ναι, είχα καταπληκτικές εμπειρίες αυτές. Mm-hmm. Πού να φανταστώ ότι θα πήγαινα ποτέ στο Μαρόκο. Και ότι θα προβάλλονταν έτσι όπως προβλήθηκε και μου επιτρέψεις να σου πω μια... Ναι, βέβαια. Ήταν η μέρα Τετάρτη, αν θυμάμαι, και κάποια... το πρόγραμμα είχε προγραμματίσει την Ουτοπία κάποια ώρα που θεωρούνταν εκεί λίγο μετά μεσονύκτια. Πριν από την Ουτοπία πρόβαλαν μια μεγάλη παραγωγή δική τους εκεί της χώρας, με ισχυρούς συντελεστές, έτσι, με stars και λοιπά, και είχε μαζευτεί όλη η αφρόκρεμα εκεί του καλλιτεχνικού κόσμου και του πολιτικού κόσμου επίσης. Δεν τα έχουμε μόνο εμείς εδώ mm-hmm. στην Ελλάδα, είναι και στο εξωτερικό αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνει αυτή η ταινία και βλέπεις ότι όλο αυτό ο συρφετός των επίσημων ξεκινάει η δική μας με το bank, οι τράπεζες κλπ. Και κάπου αρχίζει και δημιουργείται μια περίεργη ατμόσφαιρα. Και σηκώνται και φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, οι χλιδάτοι. Εν τω μεταξύ, επειδή οι διαφορές οι ταξικές εκεί είναι τεράστιες, έξω από το σινέμα
υπήρχαν άνθρωποι φτωχοί στα κάγκελα και βλέπανε πώς μπαίναμε εμείς, καλά όχι εγώ, οι επίσημοι, πώς μπαίναμε μέσα στο σινεμά με συνοδεία αστυνομικών και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε φεύγοντας οι επίσημοι πλέον, η αστυνομία αρχίζει και αφήνει αυτούς τους ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα. Ακόμα και τώρα που στο λέω, με πιάνει έτσι ένα, γιατί έβλεπα τον κόσμο στο τέλος να είναι στις καρέκλες τους και να έχουν ένα ύφος σαν να ονειροπολούν σε κάτι, αυτόν τον άνθρωπο που πετάει και τους μοιράζει τα λεφτά και σε σημείο που ήρθε κάποιος μετά την προβολή και μου δίνει το κινητό του και εγώ καταλαβαίνω ότι θέλει να τον βγάλω κάποια φωτογραφία και το παίρνω να τον βγάλω, no, with you μου κάνει. Δηλαδή, ξέρεις αυτή η αντίδραση που έχει ο άλλος στο έργο σου. Στην Κύπρο πώς ήταν οι αντιδράσεις, γιατί μιλάμε ότι εκεί πέρα... Εκεί βραβευτήκαμε. Ναι. Και ο Γιάννης και εγώ με προσωπικά βραβεία, το μοναδικό προσωπικό βραβείο που έχω λάβει για πρώτο αντρικό ρόλο και ο Γιάννης για τη μουσική. Ο Γιάννης βέβαια ξαναπήρε και άλλο ένα μετά στο Ναύπλιο. Τώρα, προφανώς και αυτή η ταινία θα πάει σε κάποια φεστιβάλ. Θα πάει, ναι. Ήδη έχει πάει. Έχει παίξει στην Ινδία το Φλεβάρι. Και αναμένονται και άλλα που θα τα αναφέρουμε εν καιρό. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι. Βέβαια. Να γυρίσουμε λίγο μετά να μας πεις και για τους συντελεστές. Ναι. Έτσι, γιατί πρέπει να αναφέρουμε. Είναι πολύς ο κόσμος. Ο θα πούμε για τους ηθοποιούς αρχικά. Ναι, για τους ηθοποιούς γενικά. Εμείς τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. 5 Miles to Midnight. Είναι μουσικό απόσπασμα από τα πολύ σπάνια του Μίκη Θοδωράκη, τζαζίστικο, από μια ταινία του 1962 με τη Σοφία Λόρεν και τον Άντωνι Πέρκινς. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Περνάει γρήγορα ο χρόνος. Πάρα πολύ. Μας έχεις πει πολλά, αλλά έχουμε και το κομμάτι των ηθοποιών. Πρέπει να αναφερθούμε. Θέλω να αναφέρω για πρώτη φορά, γιατί ξέρεις, καμιά φορά λέμε λίγα και δεν προλαβαίνουμε. Θέλω να αναφέρω όλους τους συντελεστές και πολύ καλά που μου το είπες. Θα αρχίσω λίγο με τους ηθοποιούς. Γιατί όσο και αν τα ταξίδια είναι δικιά σου, όσο και αν όλες οι ευθύνες είναι πάνω στο κεφάλι σου, δεν πάβει να είναι μια συλλογική δουλειά. Εννοείται, έτσι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Έτσι, αν δεν είχα όλους αυτούς τους συνεργάτες, εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Οπότε, Νίκο, μπορείς να τα αναφέρεις με την ανησυχία. Ναι. Ξεκινάω. Και τη Φίνου Αλίκη Παπαχελά, Σταμάτη Παγασέο, Άννα Πορφύρη, Παναγιώτη Νάκο, Γιώργο Κοντορίκο, Γιώργο Παφίλη, Δημήτρη Συντουκά, Βαγγέλη Τσιμόπουλο, Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, Κώστα Καρανάσιο, Άννα Κατσάνου Μπούνιοκ, Κατερίνα Τσιοπάνου, Σάκη Τριανταφίλου, Μάκη Δαβιδόπουλο, Γιάννη Καντελέρ, Γεωργία Αλεξανδρίδη, Μάγδα Κική, Λένα Σιακαβάρα, Δωραλίτσιου, Δέσποινα Μακεδόνα, Αθανασία Γεωργάκα, Κατερίνα Τσιάρα, Κωνσταντίνα Τεντόγλου,
Πέτρος Χουρναζίδης, Νίκος Χιάτρας, Γιάννης Κυπρέος, Σοφρόνης Ευθυμιάδης, Σισι Σιμάρα, Δήμητρα Ζαχαριάδου, Γιώτα Κουρού, Μελίτα Σιμοπούλου, Τόλης Χεραπής, Λίτσα Κοσταρέλη, Βασίλης Ζέρβας, Γιάννης Κουμπούρας, Δώρας Κόρδα, Νίκος Καμπέρης, Βασίλης Νικολάου, Μιχάλης Πιτένης, Γιώργος Παπαμάρκος, Άννα Κούρα, Βασιλική Μαργαρίτη, Νένα Τσανακτσίδου, Γιώργος Καραϊορδανίδης, Άνθιμος Χατζιαποστόλου, Νίκος Μελεμενής, Ρία Καγιόγλου, Κοσμάς Κότσι, Χάρης Δίνας, Κώστας Κατσίκας, Κατερίνα Φασούλα, Άννα Μάρκου, Θωμάς Ζορμπάς, Ευαγγελία Φασούλα, Ελένη Φασούλα, Θεοδόρα Καπετάνου, Ευαγγελία Κουρού, Λίκας Δημήτρης, Κοσμάς Κουζιώτης, Καλλιόπη Κουζιώτη, Ευαγγελία Τσιαλού, Ελένη Χαλβατζή, Βάσο Κυριακίδου, Παρασκευή Γιάζια, Θεοδόρα Γιάζια, Αργύρης Νικολόπουλος, Σωτήρης Νικολόπουλος, Εύφη Μανακίτσα, Δέσποινα Πατσόνα, Φωτεινή Ηλιάδη, Βασιλική Διάκου, Κωνσταντίνα Βαϊνά, Στέλλα Νάσκου, Χάρης Κουτσόνας, Νίκος Γουτζομήτρος, Ελένη Σιώμου, Αντιγόνη Σιλήρη, Αναστασία Κτενίδου, Βασιλική Μπαλοδήμου, Θεοπίστη Ρούση, Βάσο Μάρκου, Βίκτορ Κοκαλιάρης, Ελπίδα Τουμπουλίδου, Χαρά Πουρνάρα, Παναγιώτης Δουγαλής, Η Μικρή, Μαρία Καρανάσιου, Ιωάννα Χαράνατσιού, Παναγιώτης Κουρμούλης, Σπύρος Κουρμούλης, Εκατερίνα Τσιμοπούλου, Εύα Χαλβατζή, Γιώργος Χαλβατζής, Τάσος Γκλούμπος Τζούνιορ. Και ένα σκυλί, ο Χάρπο και ο υποφανόμενος. Κάνει και κινηματογραφικό ντεπούτο το εγγονός του Τάσου, έτσι. Ο εγγονός του Τάσου του Γκλούμπου, του αγαπημένου μας πρόεδρου. Του πρόεδρου του Φιλοπρόοδου, μάλιστα. Ναι. Α, μιας και είπαμε για Φιλοπρόοδο, Νίκο, σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη τύπου. Ναι, θα δώσουμε σχετικά με την ταινία στις 2 η ώρα στο Στέκι, συνέντευξη τύπου. Ναι, γιατί πέρασε λίγο, δεν ακούστηκε πολύ. Δεν ακούστηκε, το λέμε και εμείς από. Ναι, για να το 2 η ώρα λοιπόν συνέντευξη τύπου θα... στο Στέκι. Στο Στέκι θα πεις κάποια πράγματα και εκεί αναλυτικά. Ό,τι, έτσι, ό,τι θελήσετε την, θα σας πω. Όσον αφορά τις προβολές, να τις πούμε λίγο όσον αναλυτικά. Όσον αφορά τις προβολές, η επίσημη πρεμιέρα μας στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιος στην κάτω αίθουσα στις 9.30 την Πέμπτη, Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο και Δευτέρα, εκτός Κυριακής γιατί έχουμε το θέατρο, στις 8 η ώρα το βράδυ στην επάνω αίθουσα. Στην επάνω αίθουσα. Στην επάνω αίθουσα, στην πρεμιέρα μας την Πέμπτη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην επάνω αίθουσα μπαίνει το 3 ευρώ ως εισιτήριο, το οποίο πηγαίνει στο σινεμά και στα έξοδα που κάνει. Σαφέστατα, μας... διότι η παραχώρηση της αίθουσας έχει πολλά έξοδα. Έχει πολλά έξοδα. Μάλιστα, αυτά λοιπόν για την ταινία. Εγώ πάντως νομίζω ότι αυτή η ταινία θα μπορούσε να προβληθεί και στο Στέκι του Φιλοπρόοδου το καλοκαίρι. Έτσι, μια ιδέα. Δεν νομίζω ξέρω, ότι θα, το θέλει, θα ήταν ωραίο και σε εκείνο το περιβάλλον. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δηλαδή στο πλαίσιο των θερινών προβολών που γίνονται κάθε χρόνο, να προβληθεί και αυτή, αλλά γιατί όχι και η Ουτοπία. Είναι μια ιδέα, δεν ξέρω. Μπορείτε να τη δείτε. Θα τη δούμε. Να τη δείτε και γιατί όχι να μην υλοποιηθεί. Νίκο, πλησιάζουμε προς το τέλος. Να συνεχίσω. Βέβαια, έχουμε κάποια λεπτά ακόμη χρόνο. Μέχρι, γιατί να πούμε ότι θα πάμε να ακούσουμε και το Τέρας Βουδουράκι. Ναι, το τραγούδι θα μας πεις το καλύτερο θα το αφήσουμε στο τέλος. Ναι, εγώ ναι. Θέλω λίγο να πω και για τους άλλους συντελεστές. Βέβαια, βέβαια, να μας σου πεις. Για το τεχνικό κομμάτι. Λοιπόν, κοστούμια Πάρης Κουκουλόπουλος, Εύη Χλιάρα, ιερατική ενδυματολογική επιμέλεια, Πατήρ Αθανάσιος Καμπούρης, Δεκόρ, Τατιάνα Ντέρου, Βασιλεία Βακερτζή, Ανακούρα, Μακιγιάς, Νάνση Χαρίση, Λένα Τσαπατώρη, Κατερίνα Αλεξιάδου, Κομώσης, Ευαγγελία Παπαβασιλείου, Κική Αδαμίδου, Δέσποινα Αδαμίδου, Θωμαή Ελευθεριάδου, προσαρμογή υποτίτλων Τζούδι Κάσο, φωτογραφίες Μανώλης Κουτσοσίμος, Ηρακλής Προκοπίου, Χάρης Καραουλάνης, Δημήτρης Μανιάς, σχεδιασμός πόστερ Μιχάλης Τεμέλκος, Αλεξία Τσιμίκα, καλλιτεχνική διεύθυνση Χάρης Καραουλάνης, Composing Effects Κώστας Μανταλιάς, Σταύρος Θεοδωρόπουλος, τίτλοι γραφικά Νίκος Κέφαλος, φωτισμοί Παναγιώτης Μανούσης, Νεκτάριος Σουντάτος, Δημήτρης Ράδης, ήχος Ελένη Φασούλα, Δημήτρης Κλούμπος, Γιάννης Δήμας, Κώστας Σολωμός, επεξεργασία ήχου Δημήτρης Στασινός, Ντάνιελ Στάιφ, βοηθός σκηνοθέτη Ελένη Φασούλα, εναέριες λήψεις Γιώργος Παπαδόπουλος, μουσική Γιάννης Παπαδημητρίου, τραγούδι Ελένη Βουδουράκη, σε μουσική Γιάννη Παπαδημητρίου και στίχους Κατερίνας Πολιτίδου, supervisor Γεωργία Αδαμίγου, vocals recording MD Recording Studios και Νίκος Μιχαλοδημητράκης, διεύθυνση φωτογραφίας, κάμερα, Νεκτάριος Κουντλάτος, Δημήτρης Ράδης, Μιχάλης Τεμέλκος, Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης, Μάρκος Παπακωνσταντίνου, μοντάζ και color grading, Ηλίας Χαρίσης, σενάριο σκηνοθεσία, ο υποφαινόμενος. Να αναφέρω και τους χορηγούς μας. Φυσικά. Ξεκινάμε με εσάς, Έρα Κοζάνης. Έρτιο Ανίνων, κατάστημα ηχητικών καλύψεων Δημήτρης Κλούμπος, συστήματα και υπηρεσίες ασφαλείας Νικολάου Security Group Κύλα Κοζάνης, ξενοδοχείο Άνεσης, Honor Films, Creating Memories Κοζάνη, καφενείο του Κουκουνάρη Κοζάνη, λαογραφικό μουσείο παραδοσιακή κατοικία Τατιάνας Ντέρου στη Σιάτιστα, φωτογραφείο Digital Photo Κοζάνη, κατάστημα κουντουρά αδερφή προϊόντα Χαλκού, Έπιπλα Φούκας Κοζάνη, Άνθη Φυτά Τσαμπούρη Θεοδόρα και Τσαμπούρης Κωνσταντίνος Κοζάνη,
επισκευές αυτοκινήτων Αδερφή Ζορμπά στην Κοζάνη, κατάστημα Χρυσή Γωνιά Πασδέκης Κλούρας Κοζάνη, κομμωτήριο Σαμπού Παπα Βασιλείου Ευαγγελία Κοζάνη, κομμωτήριο Άλεξ Κοζάνη, μακιγιάζ Αλεξιάδου Κατερίνα Κοζάνη, κινηματοθέατρο Ολύμπιον Κοζάνη, κατάστημα ενδυμάτων Πάρης Κουκουλόπουλος Κοζάνη, γραφικές τέχνες Dot Print Κοζάνη, Χέρμορ Κοζάνη Θωμαή Ελευθεριάδου. Και κάποιους ανθρώπους που θέλω να ευχαριστήσω, να τους πούμε και αυτούς. Πρώτον και κυρίων το φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοζάνης, Τάσα Σιώμου, Τάσος Γλούμπος, Κώστας Δαβάνης, Κτήμα Κωνσταντίνου Τσιμόπουλου, Βασίλης Δουγαλής, Λέσχη Φιλών Κλασικού Αυτοκινήτου Δυτικής Μακεδονίας, Γιάννα Βόμβα, Μουσείο Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης, Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, Διπεθέ Ιωαννίνων για την παραχώρηση κοστούμιών, Νικολέτα Σκαρκαλά, Βαγγέλη Τσέπουρας, Ελευθερία Πεσλή, Θεοδόρα Κουντουρά, Ανδρέας Τσιόκανος, Ζαχαρίας Κορτάτος, Γιώργος Τρομπούκης, Φωτεινή Παπακοσταντίνου, Τέλης Χαλκίδης και Κώστα Σούλο. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω είναι ολοκληρωμένη όλη η παρουσίαση της ταινίας αυτής. Έπρεπε. Ναι, εφόσον το αισθανόσουσα χρέος αυτό, έπρεπε να το κάνεις. Τώρα, Νίκο, μιας και φτάνουμε προς το τέλος, να πούμε λίγα λόγια και για το Τέρας Βουδουράκη, για το τραγούδι με το οποίο θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Φυσικά, αυτό το θαυμάσιο τραγούδι, το οποίο επαναλαμβάνω, το αφήσαμε για το τέλος γιατί είναι το καλύτερό μας. Δεν θα μπορούσε να το πει κανένας άλλος. Στα δικά μου τα αυτιά δεν θα ακουγόταν πάντως από κανέναν άλλον. Θα μπορούσε να ακουστεί εκτός της Ελένης. Μάλιστα. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε και βέβαια καλούμε όλους σας να, την Πέμπτη να βρίσκεστε στο Ολύμπιον για να παρακολουθήσετε την νέα ταινία του Νίκου Κουρού. Γιατί μέσα μου δεν ζει.
Λοιπόν, φτάνουμε στην ολοκλήρωση. Κάποιες τελευταίες κουβέντες πριν πάμε στη μία ακριβώς την μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα. Νίκο, καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε βήμα από τα δικά μου. Και τελικά έτσι, ποια είναι η αίσθηση που σου αφήνει όλη αυτή η διαδικασία μέχρι τώρα που ολοκληρώθηκε, που άρχισε να προβάλλεται η ταινία? Μήπως κάποια αρνητικά εμπαθή σχόλια σε κάνουν έτσι να... Πώς το λένε, η βουή του πλήθους σε αποσυντονίζει? Πλέον καθόλου, μου λαρώνω περισσότερο. Αισθάνομαι λίγο δύσκολη λία στα δόντια τους. Οπότε να υποθέσουμε ότι δεν θα είναι η τελευταία σου ταινία αυτή. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αισθάνομαι ότι έχει κάνει ένα κύκλο αυτό. Mm-hmm. Και αισθάνομαι ότι πρέπει να το σταματήσω ακόμα όσο είναι καλά τα πράγματα. Δεν θα ήθελα αυτός ο κύκλος να ξεφτύσει. Μην ξεχνάμε 8 γεμάτα χρόνια. Είναι αυτά, με 7 ταινίες. Το πάθος για τον κινηματογράφο. Πάντα θα υπάρχει, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και κάπως αλλιώς. Όχι φτιάχνοντας ταινίες και καλά. Από εμείς φίλους ακροατές ότι κάποτε έκανες και τηλεοπτικές εκπομπές. Α, εντάξει, το πας πολύ παλιά, 25 χρόνια πριν. Ναι. Θέλω να πω ότι έχεις εκφραστεί στον χώρο από διάφορα μετέρειες. Βέβαια, ναι, το είδα από πολλές απόψεις το θέμα. Χωρίς να έχω πάει σε κινηματογραφική σχολή ποτέ. Να διδαχτώ σκηνοθεσία ή όλα εμπειρικά. Και αισθάνομαι και έτσι πάντα, ότι δεν ξέρω τίποτα και ότι ξεκινάω κάτι από την αρχή για να το μάθω. Σε κάθε τέτοιο πόνημα. Οπότε Νίκο, να είσαι καλά, να είσαι δυνατός. Και εσείς, την υγειά μας να έχουμε πάνω από. Ακριβώς, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις προβολές που, όπως είπαμε, επαναλαμβάνουμε, ξεκινάνε την Πέμπτη. Την Πέμπτη στις 9.30 στην κάτω αίθουσα. Στην κάτω αίθουσα. Με ελεύθερη είσοδο και ένα κουμπάρα. Ένα κουμπάρα. Θα χαρούμε πολύ να δούμε κόσμο, όχι μόνο να έρχεται, αλλά και να φεύγει όμορφα. Και Παρασκευή, Σάββατο και Δευτέρα, όχι Κυριακή, και Δευτέρα. Εκτός Κυριακής, στην πάνω αίθουσα στις 8 η ώρα το βράδυ με 3 ευρώ εισιτήριο. Μάλιστα. Και βέβαια να ξαναθυμίσουμε ότι στις 2 ακριβώς υπάρχει η συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη τύπου σήμερα στο στέκι. Στο στέκι του Φιλοπρόοδου. Νίκο, και πάλι σε ευχαριστώ. Και εγώ. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσουμε κάπου εδώ και τον Θόδωρο Παπατσίμπα που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Θα ακολουθήσει μετά το διαφημιστικό μήνυμα στη 1 ακριβώς η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Σήμερα Τρίτη, 12 του Μάρτη, να πούμε και πάλι καλή Σαρακοστή σε όλες και σε όλους. Και βέβαια και καλό μεσημέρι, αλλά και καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Thank you.